Πριν ξεκινήσουμε όμως την παρουσίαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου που αφορά την τεράστια προβολή της Κύπρου μέσα από τη συμμετοχή αλλά και τις διακρίσεις των αθλητών της, θα ήθελα να καλέσω τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, κύριο Ανδρέα Τσουλόφτα, στο βήμα για τον επίσημο χαιρετισμό. Ευχαριστώ τον γραμματέα μας. Λοιπόν, τίποτε δεν είναι μαζί μας η διευθύντρια του ΚΟΑ, η οποία είναι κληρήρης, προσπάθησε να έρθει και δεν τα καταφέρε. Όπως και το νέο συμβούλιο του ΚΟΑ, λόγω του ότι δεν έχει ακόμα διοριστεί επίσημα, έτσι μου μετέφεραν την επιθυμία τους να μην παρευρίσκονται επίσημα. Κύριε Συμβούλε του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον αθλητισμό Φίβος Ζαχαριάδη, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Ντίνο Μιχαηλίδη, κύριε Πρόεδρε του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, κύριε Θεία Αστυνομική Διευθυντή της Τροχέας Ανδρέα Τρίφωνα, κύριε εκπρόσωπε του Διευθυντή Τμήματος Δασών, πρώτος λειτουργός, κύριος Κυριάκος Μονογιού, κύριε Γραμματέα της Αθλητικής Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, φίλοι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, αθλητικογράφοι, μέλη του Συμβουλίου και αθλητές της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, χρηματοδότες, κυρίες και κύριοι, με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Να ευχαριστήσω τους οδηγούς διαγωνιζόμενους, μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, για την εμπιστοσύνη που δείξαν στο πρόσωπό μου, εκλέγοντάς με νέο πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου για την περίοδο 2019-2020. Σαν πρώην οδηγός, με 25 χρόνια ευδόκιμης παρουσίας μου στο άθλημα, έζησα, πήρα και έδωσα πολλά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα διαδέσω όσον κόπο χρειάζεται για να βαθμίσουμε την Ομοσπονδία και τους αγώνες της. Να φέρουμε περισσότερους διαγωνιζόμενους και φιλάθλους κοντά στο άθλημά μας. Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σηματοδοτεί μια νέα εποχή αλλά και πρόκληση στη διοίκηση της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι κατ' εμάς το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα μετά το ποδόσφαιρο. Τόσο στα ράλι όσο και στα άλλα αθλήματα είχαμε και έχουμε πολλές μεγάλες διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες τόσο στην Κύπρο αλλά και σε διάφορες συμμετοχές μας σε αγώνες στο εξωτερικό. Στα γρήγορα θέλω να αναφέρω τις διαχρονικά πολύ καλές μας εμφανίσεις και τερματισμούς που είχαμε στους αγώνες Ράλι Μέης Ανατολής, στις νίκες αλλά και τις πολύ καλές εμφανίσεις και τερματισμούς στο Διεθνές Ράλι Κύπρου διαχρονικά από δικούς μας οδηγούς και συνοδηγούς. Ένας αγώνας που περιλαμβάνεται ανελιπώς στο Πανευρικό Πρωτάθλημα για τα τελευταία πάνω από 40 χρόνια. Στο περσινό Ράλι Κύπρου 2018, ο πρωταθλητής μας Σίμος Γαλαταριώτης με τον συνοδηγό Αντώνη Ιωάννου κατέλαβαν την πρώτη θέση γενικής, αποτέλεσμα για το οποίο τιμήθηκαν στη βράβευση αρίστων αθλητών του 2018 από την Ένωση Αθλητιογράφων Κύπρου. Στον ίδιο αγώνα, ο Αλέξανδρος Τσουλόφτας με συνοδηγό τον Αντώνη Χρυσοστόμου κέρδισαν με μεγάλη διαφορά τις Golden Stages και η Eurosport τους έχει ανακηρύξει σαν «The Golden Boy of ERC», δηλαδή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι. Στις συμμετοχές αθλητών μας στο Ράλι εξωτερικού έχουμε εξαίρετες εμφανίσεις και αποτελέσματα, όπως του Σίμου Γαλαταριώτη και του Αλέξανδρου Τσουλόφτα στο Ράλι Ακρόπολης το 2018 και 2017, που κατέλαβαν την 5η και 4η θέση αντίστοιχα, κερδίζοντας
τις εντυπώσεις και μερικές ειδικές διαδρομές. Η εθνική ομάδα επιλεκτών οδηγών Drift στη συμμετοχή του στον τελικό αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος Drift King που έγινε στις Σέρρες στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2018 κατελάβαμε την τρίτη και έκτη θέση από 98 συμμετοχές από 24 χώρες. Στο πρωτάθλημα αυτό ευελπιστούμε ότι η Κύπρος θα συμμετέχει το 2019 με έναν αγώνα. Ο οδηγός μας Ευτύχιος Έλληνας κέρδισε φέτος το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Porsche Carrera Cup του 2018 εννοώ. Είναι μια τεράστια επιτυχία παγκοσμίου επίπεδου. Ο Κύπριος οδηγός μας Βλαδίμηρος Τσορτσής συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Φόρμουλα Ρενό με εξαίρετες επιδόσεις. Στο πρωτάθλημα αυτό γίνεται προετοιμασία οδηγών για τη Φόρμουλα 1 και είμαστε ευτυχείς που ένας Κύπριος οδηγός συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα. Επίσης, ο οδηγός μας, Ρόμαν Σταρίκοβιτς, συγγνώμη, με τα κυπριακά χρώματα και την κυπριακή σημαία, κατάφερε στην πρώτη του συμμετοχή στο πιο δύσκολο ράλι στον κόσμο, το ράλι Παρί-Ντακάρ του 2018, να τραβήξει τα βλέμματα όλων με την εξαιρετική επίδοσή του και το πολύ σημαντικό τερματισμό του. Η Ομοσπονδία Αυτοκινήτου έχει στις τάξεις της οδηγούς αθλητές διαφόρων τύπου αγωνιστικών αυτοκινήτων και διεξάγει αρκετά πρωταθλήματα, τα οποία είναι το πρωτάθλημα ράλι σε χωμάτινες διαδρομές, είναι το πρωτάθλημα ταχύτητας σε χωμάτινες ειδικές διαδρομές, είναι το πρωτάθλημα αναβάσεων σε ασφάλτινες διαδρομές, είναι το πρωτάθλημα drift σε ασφάλτινη πίστα, είναι το πρωτάθλημα ταχύτητας dragster σε άσφαλτο, είναι οι αγώνες time attack και το πρωτάθλημα 4x4 off-road σε χωμάτινες διαδρομές. Το αγωνιστικό ημερολογείο του 2019 ευρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας που είναι το www.cmf Cyprus Motorsport Federation.com. Έντυπα για όποιους ενδιαφέρονται υπάρχουν διαθέσιμα στην αίθουσα. Στον ένα περίπου μήνα που το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναλάβει καθήκοντα, κατάφερε να στεγαστεί σε γραφείο που παραχωρήθηκε σε αυτό το κτίριο από την ΚΟΕ και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτόν τον Πρόεδρο, κύριον Τίνο Μιχαηλίδη. Το γραφείο αυτό θα επανδρωθεί άμεσα με γραμματέα της Ομοσπονδίας και θα είναι καθημερινά ανοιχτό από τις 9 μέχρι τις 2 για την εξυπηρέτηση των αθλητών μας. Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι μας για τη φετινή χρονιά? 1. Η πρόθεση όλων των αθλημάτων αυτοκινήτου μέσω της οργανωμένης και σωστής προβολής όλων των αγώνων. Εδώ ζητώ τη βοήθεια της Ένωσης Αθλητικογράφων και όλων των αθλητικογράφων ξεχωριστά και όλων των μέσων προβολής του αθλητισμού. 2. Η αναβάθμιση της οργάνωσης όλων των αγώνων με την εκπαίδευση ομάδων κριτών, χρονομέτρων, ατόμων ασφάλειας διαδρομής. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ασφάλεια τόσο των αυτοκινήτων να συνάδουν πλήρως με τους κανονισμούς, δηλαδή το homologation, τις διαδρομές και γενικά για την ασφάλεια στη διοργάνωση και τους θεατές φίλους του αθλήματος. 3. Η κατασκευή μια ιστοσελίδα τελευταία τεχνολογία με δυνατότητα ζωντανή ανάρτηση των αποτελεσμάτων κάθε αγώνα και των αποτελεσμάτων όλων των διαδρομών, όπως και φωτογραφίες, φιλμάκια και συνεντεύξεις διαγωνιζομένων. Αυτό θα εξυπηρετεί τόσο τους διαγωνιζομένους όσο και τους φιλάθλους, αλλά και τους αθλητικογράφους που θα μπορούν να παίρνουν άμεσα πληροφορίες και αποτελέσματα από τους αγώνες. 4. Η πρόθεση περισσότερων αθλητών μας για συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού,
γνωρίζοντας ότι έχουμε εξαιρετικά αυτοκίνητα και επιλεκτούς οδηγούς, ικανώς να διακριθούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, εάν τους δοθεί η ευκαιρία. Ένας σημαντικός στόχος του νέου Συμβουλίου είναι η εξέβρεση της κατάλληλης γης για την κατασκευή ασφάλτινης πίστας αγώνων αυτοκινήτου. Στην πίστα αυτή, εκτός από αγώνες πλαγιολίσθησης, drift, ταχύτητας, dragster, θα μπορούν να οδηγούν ασφαλισμένα νέοι οδηγοί να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους. Με τον τρόπο αυτό θα αντιληφθούν καλύτερα τους κινδύνους της ασφάλτου και θα συμβάλλουμε, ελπίζουμε, να σωθούν ζωές που χάνονται άδικα στην ασφάλτο. Για την υλοποίηση των στόχων μας χρειαζόμαστε χρήματα τα οποία δεν διαθέτει η Ομοσπονδία. Κάνω έκκληση στον ΚΟΑ, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στη Διευθύντρια, στους χορηγούς και φίλους, στον Επίτροπο Αθλητισμού, να μας βοηθήσουν για να βαθμίσουμε το άθλημα που τόσο προβάλλει την Κύπρο στο εξωτερικό. Θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο του ΚΟΑ, το Διεύθυνση του ΚΟΑ, τη Διευθύντρια και ζητώ τη βοήθεια τους προς την Ομοσπονδία και την οποία αναμένουμε να αυξηθεί. Ευχαριστώ για την παρουσία και το ενδιαφέρον για την Ομοσπονδία μας στο Σύμβουλο του Προέδρου, το οποίο το θέλουμε δίπλα μας και έχω διαβεβαιώσεις ότι θα μας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστούμε. Ευχαριστίες στον Αρχηγό Αστυνομίας και στον εκπρόσωπο του, κύριο Ανδρέα Τρίφωνος, για τη διαχρονική βοήθεια στους αγώνες μας και η οποία εύχομαι να συνεχίσουμε με τον ίδιο, στο ίδιο βαθμό. Ευχαριστώ και το Τμήμα Δασών και ειδικότερα τον κύριο Κυριάκο Μονογιό για την παρουσία του εδώ και τη διαχρονική βοήθεια στις ειδικές διαδρομές των αγώνων ράλι μέσα στα δάση. Κύριε Μονογιέ, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ομοσπονδία κάνει κάθε τι το δυνατό για την προστασία των δασών μας και για τα οποία δηλώνω ότι σεβόμαστε και τα προστατεύουμε. Ζητούμε τη συνεργασία σας και στους επόμενους αγώνες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για την μέχρι σήμερα συνεργασία μας και ειδικά στον Πρόεδρο για την σημερινή του παρουσία και για τη φιλοξενία του στο κτίριο της ΚΟΕ. Μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω στην Ένωση Αθλητικογράφων, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζουν στο εξωτερικό και βρίσκεται μαζί μας ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας για τη διαχρονική βοήθεια και για τη δημοσιογραφική κάλυψη των αγώνων και των πρωταθλημάτων μας. Το νέο Συμβούλιο της Ένωσης επανέφερε μετά από χρόνια στην πρόσφατη βράβευση αριστών αθλητών και αθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εύχομαι και ελπίζω η βράβευση αθλητών μας από την ΕΑΚ να συνεχίσει και στις επόμενες χρονιές. Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία τους και τη διαχρονική στήριξή τους στους χορηγούς μας, την εταιρεία Αδερφή Λευκαλίτη Πετρολίνα για τη στήριξη των διαγωνιζομένων μας και του πρωταθλήματος μας και την εταιρεία Εξαρτημάτου Ψάλτη και Λιπαντικά Ένεως. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε όλους σας, στις οικογένειές σας. Εύχομαι επίσης ο νέος χρόνος να είναι ένα πραγματικά παραγωγικός χρόνος για τον κυπριακό αθλητισμό και ειδικά του αθλήματος του αγωνιστικού αυτοκινήτου με μεγαλύτερες και καλύτερες επιδόσεις και διακρίσεις. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τσουλόφτα και δηλώνουμε πανέτοιμοι όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να στηρίξουμε το όραμα αλλά και τους στόχους που έχουμε βάλει και να προβάλλουμε ακόμα περισσότερο την Κύπρο μας μέσω της συμμετοχής των ταλαντούχων οδηγών παύλα αθλητών του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε διεθνείς διοργανώσεις αλλά και πρότυπες τοπικές διοργανώσεις. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός για την Κύπρο είναι ένας από τους κύριους τρόπους προβολής του νησιού μας, μιας και είναι το μοναδικό άθλημα το οποίο φιλοξενούσε αγώνες παγκοσμίου επίπεδου όπως είναι το WRC, ενώ παράλληλα δεν έπαψε ποτέ να είναι μέρος του FIA European Rally Championship, ERC, όπως επίσης και του FIA Middle East Rally Championship. Το Rally είναι μια ενότητα σταθμός για την Κύπρο, η οποία δεν σταματά να εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο και λόγω της μεγάλης αγάπης των οδηγών για το ράλι, αλλά και λόγω του μεγάλου ταλέντου στην ενότητα της οδήγησης που χαρακτηρίζει τους Κύπριους οδηγούς και τις ομάδες τους. Αυτό το ταλέντο δεν το διακρίνουμε μόνο εμείς, αλλά και τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία τα οποία παρακολουθούν την ενότητα μηχανοκίνητου αθλητισμού ανελιπώς. Στην ενότητα ράλι, λοιπόν, το 2018 ξεχώρισαν με πολύ καλά αποτελέσματα οι Χρήστος Δημοσθένους και Πάμπος Λαός, οι οποίοι πέτυχαν την τρίτη θέση στο Middle East, καθώς και την έναντι θέση overall στο Cyprus Rally. Αλέξανδρος Τσουλόφτας και Αντώνης Χρυσοστόμου, ERC Boys, όπως τους αναφέρω, όπου κατάφεραν να επικρατήσουν μεγάλη υπεροχή στο fourth stage του Cyprus Rally και να κερδίσουν το χρηματικό έβαθρο. Πέτρος Παντελή και Κύπρος Χριστοδόλου, όπου κατάφεραν να πετύχουν τη δεύτερη θέση σαν ελληνικό πλήρωμα και την τέταρτη θέση στην ERC 2 κατηγορία στο Ακρόπολης Rally, καθώς και την πρώτη θέση στην κατηγορία ERC 2 στο Cyprus Rally. Και τέλος, η Σίμος Γαλαταλιώτης και Αντώνης Ιωάννου, οι οποίοι είναι και οι παγκόσμιοι Παγκύπριοι πρωταθλητές 2018, οι οποίοι πέτυχαν πέμπτη θέση overall και πρώτο ελληνικό πλήρωμα στο Rally Ακρόπολης, 12η θέση στο Rally τη Ρώμα και πρώτη θέση overall στο Cyprus Rally. Αυτό που κάνει αυτή τη θέση πολύ σημαντική είναι γιατί για πρώτη φορά στα χρονικά από την ημέρα που το Cyprus Rally είναι μέλος του ERC κέρδισε την πρώτη θέση κυπριακό πλήρωμα. Μία εξίσου σημαντική ενότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι και η ενότητα του αθλήματος παγιολίσθησης ή αλλιώς drift. Το Power Drift Club, όπου είναι το σωματείο που διοργανώνει τους αγώνες drift στην Κύπρο από την αρχή της ίδρυσής του, είχε βάλει σαν στόχο να ανεβάσει το επίπεδο των οδηγών του αλλά και των διοργανώσεων του ψηλά. Έτσι πάντοτε οι κριτές οι οποίοι επέλεγε προέρχονταν αρχικά από την Ιαπωνία, όπου είναι η μητέρα του αθλήματος πλαγιολίσθησης, ενώ πλέον οι κριτές του είναι παγκόσμιοι ελληνικούς, μιας και το επίπεδο του κυπριακού drift έχει χαρακτηριστεί σαν ένα από τα 8 καλύτερα στον κόσμο. Αυτό είναι κιόλας ένα γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τις διακρίσεις των αθλητών μας σε διεθνείς διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, το 2018 η Εθνική Κύπρου, μια αποστολή με 10 οδηγούς, έλαβε μέρος σε ένα παγκόσμιο αγώνα και 2 πανευρωπαϊκούς, με πάνω από 200 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των φιλάθλων από την Κύπρο, όπου έσπευσαν μαζί με την αποστολή να εμψυχώσουν την ομάδα και μπορώ να σας πω, χωρίς καμία αντιφύλαξη, ότι με το πάθος τους κέρδισαν και τις εντυπώσεις. Οι διακρίσεις που πέτυχε η αποστολή μας ήταν Ανδρέας Αντωνίου, τρίτη θέση overall στο King of Nations. Κυριάκος Μάριου, έκτη θέση overall στο King of Nations. Χαράλαμπος Σουρί, 8η θέση στο King of Nations. Δαβίδ, τέταρτη θέση στο Mediterranean Drift Championship. Σταύρος Γκρίλης, δεύτερη θέση στο Mediterranean Drift Championship. Και ο πρωταθλητής Κύπρου, Γιώργος Χριστοφόρου, τρίτη θέση στο Mediterranean Drift Championship. Η Κύπρος όμως, πέρα από τους αθλητές που εξελίσσονται μέσα από τις τοπικές διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, διαθέτει και ταλέντα όπου λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις σαν επαγγελματίες οδηγία αγώνων και μάλιστα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η οδηγία αυτή, αν και τους προανάφερε ο πρόεδρος, είναι η Βλαδίμηρος Τζορτζής, όπου λαμβάνει μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Φόρμουλα Ρενό και ο οποίος κατάφερε να πετύχει μέσα σε 88 συμμετοχές, αν και πρωτοεμφανιζόμενος, την 13η θέση. Είναι ο Ρόμαν Στάκοβιτς, ο οποίος κατάφερε να διεσχίσει με τα χρώματα της Κύπρου και να τερματίσει την πιο δύσκολη διαδρομή στον κόσμο, κάνοντας όλους τους θεατές να ψάχνουν να δουν πού βρίσκεται η Κύπρος στο χάρτη. Και ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα είναι το ευτύχιο Έλληνα, ο οποίος κατάφερε να στεφτεί πρωταθλητής
στο European FIA Porsche Carrera Cup τώρα το 2018. Κάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι οι Κύπροι αθλητές και τα κυπριακά αυτοκίνητα είναι πλέον πόλος έλξης για προωθητικούς σκοπούς διεθνών διοργανώσεων. Συγκεκριμένα για την προώθηση του European Rally Championship Got the Talent Prove It, το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για αυτή την προβολή ήταν το Citroën DS3-4 των Αλέξανδρο Τσουλότα και Αντώνη Χρυσοστόμου. Όπως επίσης και η παγκόσμια διοργάνωση Drift Kings για την πρόθεση του τελευταίου αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στις 4 τον Οκτώβριο χρησιμοποίησε το SAP Cyprus Eneos GTR, όπως το ονομάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, του Άντρου Αντωνίου. Μια πολύ σημαντική ενότητα είναι και οι παρουσιάσεις που κάνουν τα ξένα sites για τους Κύπριους οδηγούς. Συγκεκριμένη παρουσίαση του Σίμου Βαλαδαριώτη και του Αντώνιου Άνω στο Cyprus Rally από το site της FIA, το οποίο διαθέτει άνω των 410.000 followers. Η ανακοίνωση του ότι ο πρωταθλητής Κύπρου με ακόμα 9 αθλητές πάνω στο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος King of Nations, καθώς και προβολή των νικητών μετά το πέρας του αγώνα από το site του Drift Kings, το οποίο διαθέτει πάνω από 1.280.000 followers. Και τέλος, οι παρουσιάσεις των οδηγών ανάβασης που κέρδισαν το ενδιαφέρον όλου του κόσμου και συγκεκριμένα του Heat Climb Masters, το οποίο διαθέτει άλλο των 350.000 followers, καθώς και ένα από τα καλύτερα motorsport automotive sites στον κόσμο, με εκατομμύρια αναγνώστες, το Drive Time. Οι οδηγοί οι οποίοι κατάφεραν να στρέψουν τα βλέμματα των διεθνών μέσω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων είναι η Μάικ Χαραλάμπους, Δημήτρης Λάμπρου, Μιχάλης Σοφοκλέους, Αντώνης Χρήστου, Γιάννης Καπετάνιος, Αβράμης Αβραάμ και Χρήστος Πολυκάρη. Ένα εξίσου σημαντικό πρωτάθλημα, το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία από το 2012, είναι και το πρωτάθλημα του απόλυτου χρόνου ή Time Attack. Ένα άθλημα το οποίο πραγματοποιείται μόνο στην πίστα και έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην προβολή της Κύπρου, μιας και είναι το άθλημα το οποίο βοηθά στο να εξελίξεις το αυτοκίνητο σου εφόρης της ύλης και να πετύχεις τον απόλυτο χρόνο. Ένας από τους πιο ταλαντούχους οδηγούς Time Attack είναι και ο περσινός πρωταθλητής Ρουβά Χριστοφόρου, ο οποίος κατάφερε με την ομάδα του με ένα σχετικά χαμηλό κόστος project να πετύχουν απίστευτα χαμηλούς χρόνους, γεγονός που δεν άφησε αδιάφορα τα διεθνή motorsport sites. Να αναφέρουμε επίσης ότι από το αυτό το άθλημα έχουν προκύψει αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν διεθνώς, όπως είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Time Attack 2016 Πάνι Παστού, ο οποίος έλαβε μέρος για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα Time Attack UK του 2017, όπου και το κατέκτησε. Επίσης, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τον Άντι Παπαγεωργίου, ο οποίος έγραψε ιστορία κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης το 2017 επίσης. Πέραν όμως από τις διεθνείς διοργανώσεις, το κυπριακό motorsport έχει να επιδείξει και πολύ ταλαντούχους οδηγούς στο άθλημα του autocross ή ταχύτητα, στο οποίο φιλοξενεί ίσως τους περισσότερους Κύπριους οδηγούς αθλητές. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο άθλημα της ταχύτητας είναι και ο πολυπροταθλητής Νικόλας Γεωργίου, του οποίου οι επιδέσεις του στις κομμάτινες επιφάνειες είναι πραγματικά εξαιρετικές. Στην ενότητα των 4x4 αγωνών, η Κύπρος έχει να επιδείξει εξίσου πολύ ταλαντούχους οδηγούς, μιας και ο κόφα με τις ιδιαίτερες και πολύ δύσκολες διαδρομές που καθορίζει, έχει δώσει το δικαίωμα στους αθλητές του να εξελιχθούν πάρα πολύ και οι ίδιοι, αλλά και να εξελίξουν και τα αυτοκίνητά τους. Ένας από τους καλύτερους οδηγούς 4x4 είναι ο Σωτήρης Μιλόρντος, ο οποίος είναι και ο πρωταθλητής στην κατηγορία εστία 2018. Να αναφέρουμε επίσης και τους αγώνες 4x4 Time Trial, όπου έγιναν για πρώτη φορά θεσμός το 2018 και που έκλεψαν την παράσταση με τον πραγματικά πολύ γρήγορο Σπύρο Ντρουσιώτη να στέφεται πρωταθλητής overall το 2018. Υπάρχει ακόμα μία τελευταία ενότητα, όπου άλλοτε κρατούσε τα σκύπτρα στον τομέα της προβολής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά λόγω της έλλειψης πίστας με ευθεία ενός χιλιόμετρου έχουν σταματήσει από το 2002 να πραγματοποιούνται αγώνες. Φυσικά μιλάμε για το άθλημα επιτάχυσης κοινούς dragster, το οποίο προς το παρόν κοιμάται. Φέτος όμως επιφυλασσόμαστε ότι θα το ξυπνήσουμε, μιας και είναι από τους στόχους που έχει βάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Ένας από τους λόγους
που αποφασίσαμε να το επαναφέρουμε άμεσα είναι γιατί μετά από την κίνηση που έκανε το Power Drift Club μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς για να σταματήσει τους παράνομους αγώνες σε δημόσιους δρόμους και παράλληλα να συμβάλλει στη μείωση των δυστυχημάτων, διοργανώνοντας ένα mini dragster και βλέποντας και το μεγάλο ενδιαφέρον των νέων σε αυτό το event, αλλά και τα πολύ αξιόλογα αυτοκίνητα που έλαβαν μέρος, το θεωρούμε πλέον υποχρέωση. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου έχει βάλει τον πύχη πολύ ψηλά φέτος, μιας και πιστεύει ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, με βάση την προβολή που κάνουν οι Κύπροι οδικοί αθλητές με τις επιδόσεις τους διεθνώς, θα πρέπει να βρίσκεται στην επικαιρότητα ανελιπώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοπή Βασιλόβιτας, αφαιρούμε το τραπέζι, κύριε Πρόεδρε, στη μέση. Ναι. Κάτσε εσύ, καπέ. Ας είναι καλύτερο για όλους μας και ειδικά για την Ομοσπονδία μας, για τον αθλητισμό μας. Χρόνια πολλά. Κύριε Φίβο. Καλή χρονιά σε όλους. Και κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Μιχαλή. Να είστε καλά. Κύριε Μιχαλή. Κύριε Ανδρέα. Καλή επιτυχία στους στόχους σας και ασφαλή οδήγηση. Και ασφαλή οδήγηση, υπεράν όλων. Ναι. Ακούσετε τι έχουμε πει. Συνιαζόμαστε. Να είστε καλά, κύριε Μονογέ. Θα δίπλα μας. Να είστε καλά. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός ο σκοπός είναι τούτος. Σε όλους όπως για τα τελευταία χρόνια και ευχηθούμε όλοι ό,τι καλύτερο στο αθλητισμό μας. Να είστε καλά. Σοφούλη, Πετρολίνα μας είναι πάντα δίπλα μας. Καλή χρονιά, κάθε επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά. Πίσω. Είμαστε.
γιατί εμάς είναι δεδομένη η βοήθεια. Συνήθως και τελευταία μέρα να στέλνει. Απόψεις, να γνωρίζετε αν είναι περιοχή που μπορεί να φύγουν. Ή καλύτερα, όταν γνωρίζετε, στέλνετε βοήθεια. Τώρα, ή... Gracias.